Οικουμένησα βρίσκεται στις παρυφές του δασωμένου όρους Πάικου. Η περιοχή της κατοικήθηκε αρκετά νωρίς, όμως στις γραπτές πηγές αναφέρεται περί τον 15ο αιώνα. Άνθησε οικονομικά από τον 17ο αιώνα και εξής, χάρη στο προνόμιό της να κατασκευάζει τσόχα για την ένδυση του Οθωμανικού στρατού. Η κινητοποίησή της στο πλευρό των Ελλήνων επαναστατών κατά την Επανάσταση του 1821 δεν εμπόδισε την άνθησή της. Το ονομαστόκρασή της της χάρισε άνθηση σε όλον τον 19ο αιώνα. Η ευμάρεια και ο κοσμοπολιτισμός της καθρεπτίζεται στα πολλά διατηρητέα σήμερα κοσμικά κτίρια της, όπως το διδακτήριο της Ελληνοορθόδοξης Κοινότητας Χουμενίσης. Την ίδια οικονομική άνθηση εκφράζει και η ίδρυση δύο αγιορητικών και ενός αγιοταφύτικου μετοχίου. Το σπουδαιότερο μνημείο που ανακλά την ακμή της πόλης είναι ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Κτίστηκε στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της πόλης κατά το 1862 με 1869 με πρότυπο τους μεγαλοπρεπείς αστικού χαρακτήρα δρομικούς ναούς της Μακεδονίας. Είναι τρίκλητη ξυλόστιγη βασιλική με περίστο σε σχήμα π. Ενδιαφέροντα είναι τα λιθανάγλυφα που είναι εντυχισμένα στην τοιχοποιία του όπως η φυλακτικού χαρακτήρα κεφαλές των μαστόρων. Στο εσωτερικό του έχει τοιχογραφίες και αξιόλογα ξυλόκληπτα όπως και φορητές εικόνες κυρίως των ζωγράφων Ματθαίου Ιωάννου και Δίτσου από τη Δεύρη. Ο νεοκλασικισμός της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης του ναού εκφράζει το αρχαιοπρεπές πνεύμα του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ναός λειτουργήσε ως νοσοκομείο για τον γαλλικό στρατό που έδρευε στη Γουμένισσα. Παλαιότερος όμως ναός της Γουμένισσας είναι η Παναγία. Κτίστηκε το 1802 και στο ατμοσφαιρικό εσωτερικό του διατηρεί εξαιρετικό ξυλόκλειπτο τέμπλο των χρόνων ανέγερσής του. Στις εικόνες του ναού περιλαμβάνονται έργα καλών ζωγράφων όπως ο Απόστολος Λογιανός Βοδενιώτης και ο Δίτσος, ο οποίος εργάστηκε και στον Άγιο Γεώργιο. Η τιμόμενη εικόνα του ναού χρονολογείται στον 17ο αιώνα και συνδέεται με την παράδοση για την ίδρυση της πόλης χάρη στην ένωση γειτονικών μεταξύ τους οικισμών. Σήμερα παραμένει μια αξιοσημείωτη κομμόπολη με ενδιαφέροντα μνημεία, καλό κρασί και τα γνωστά για το βαλκανικό ηχόχρωμά τους χάλκινα της Γουμένισσας.